Σύνδεση με την Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, και τον ανταποκριτή μας Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο Τζο Μπάιντεν πριν από λίγο σε δήλωσή του αναφέρθηκε στο θέμα των ομήρων. Είναι όντως πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία? Βασίλη, καλησπέρα. Έτσι φαίνεται. Και όταν μιλάω ο πρόεδρος της Αμερικής, μιλάω ο πλανητάρχης βεβαίως, έτσι. Σωστά. Δήλωσε λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τους ομήρους. Φαίνεται, Βασίλη, ότι η συμφωνία εξασφαλίζει την απελευθέρωση των 240 ομήρων που κρατά παράνομα η Χαμάς. Θα είναι απελευθέρωση σταδιακά, θα γίνεται, φαίνεται. Σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τις διακοπές του, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου και είπε ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά. Να πούμε ότι ο κ. Μπάιντεν συμμετείχε σε μια συνάντηση στην αίθουσα Ρούσβελτ του Λευκού Οίκου. Εκεί τον πίεσαν οι δημοσιογράφοι, αλλά ήταν διστακτικός στην αρχή. Στη συνέχεια εξέφρασε την ελπίδα ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους πολύ σύντομα και έσπευσε να προσθέσει ότι είμαστε πολύ κοντά, πολύ κοντά, αλλά αρνήθηκε να μπει σε λεπτομέρειες. Στο σημείο αυτό σημείωσε ότι τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι να γίνει. Σωστά. Στο τέλος ο κύριος Μπάιντεν, όταν πιέστηκε ξανά από τους δημοσιογράφους για τους ομήρους, είπε ότι θα υπάρχει πολύς χρόνος για να μιλήσουμε για το θέμα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αναχωρήσε λίγο για τη Μασαχουσέτη λόγω της ημέρας των ευχαριστειών, έχουν γίνει κατάλληλες προετοιμασίες για την ανακοίνωση, εάν αυτή επιτευχθεί απόψε. Εάν επιτευχθεί απόψε η συμφωνία. Γίνονται προσπάθειες να γίνουν οι ανακοινώσεις, να ολοκληρωθεί η συμφωνία, να πάρει απόφαση η κυβέρνηση του Ισραήλ που συνεδριάζει τώρα το Εθνικό Συμβούλιο και στη συνέχεια όλοι μαζί να κάνουν την ανακοίνωση. Να πούμε επίσης ότι από χθες έδωσε τον τόνο ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο περίφημος ο Τζον Κίρπι, είχε πει ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για τους ομήρους. Να εξηγήσουμε ότι ομιλούμε για 240 ανθρώπους, ανάμεσα τους Αμερικανοί, Γάλλοι, υπήκοοι του Μπαγκλαντές και φυσικά πολλοί οι Ισραηλινοί. Η δήλωση του κ. Μπάιντεν ακολούθησε ενημέρωση από Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία. Για τη συμφωνία αυτή μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται, Βασίλη, ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύπλοκη και θα υλοποιηθεί σε στάδια. Δηλαδή θα απελευθερώνονται οι όμηροι κατά διαστήματα. Μάλιστα. Αφού το Ισραήλ αφήνει από την πλευρά του μέλη της Χαμάς που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκράτες. Τέλος, να ενημερώσουμε ότι ο ίδιος αξιωματούχος έδειξε βεβαιότητα ότι είναι κοντά η συμφωνία και είπε βεβαίως ότι υπάρχει ακόμα πολλή εργασία που χρειάζεται να γίνει, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Αυτά, Βασίλη. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, το Ατλαντικό, όλα, κυρίες και κύριοι, δείχνουν πως είναι μάλλον θέμα ορών η κατάπαυση του πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων.